θα θέλω από εσάς τη γνώμη σας για το τι σηματοδοτεί το Brexit. Η απόφαση των Βρετανών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αρνητική εξέλιξη. Οι αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο το λαό της Βρετανίας φαίνονται ήδη. Αλλά οι συνέπειες θα είναι αρνητικές και για τους λαούς των άλλων 27 κρατών μελών. Και θέτουν ένα δίλημα πιεστικό στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι δεν αρέσει. Παράγει ευρωάρνηση, ευρωσκεπτικισμό, τάσεις φυγής, γιατί οι κυρίαρχες πολιτικές την οδηγούν σε μια αποτυχία με τον κίνδυνο της αποσύνθεσης και της διάλυσης. Επομένως, για να ζήσει η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ριζικά. Για να πετύχει το εγχείρημα της συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών, που ως ιδέα είναι μια προοδευτική ιδέα, πρέπει να δημιουργεί ανάπτυξη και δουλειές και απασχόληση και όχι αιώνια λιτότητα. Να ενισχύει τη συνοχή κοινωνική και περιφερειακή και όχι τις ανισότητες που διαρκώς μεγαλώνουν υπέρ των πλουσίων και των υπερπλουσίων. Πρέπει να δουλεύει με δημοκρατία, διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία και όχι κάποιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες να αποφασίζουν πριν από μας, για μας, πίσω από κλειστές πόρτες. Και για την Ελλάδα, το νέο δεδομένο που δημιουργεί η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέες προκλήσεις. Πρέπει να τρέξουμε με 10 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα την ατζέντα που έχει θέσει η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, για την υλοποίηση της συμφωνίας με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική δικαιοσύνη, για τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση που θα επιτρέψουν τον περιορισμό, το δραστικό της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. Και για να τα πετύχουμε αυτά χρειάζεται μια ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση μέσα στη χώρα, μακριά από εμφυλιοπολεμικές κραυγές και το ευρύτερο δυνατό κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο για να υπερασπίσουμε ενώπιον και της δεύτερης αξιολόγησης τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Όχι νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατοχύρωση και στην Ελλάδα στοιχειωδών κατακτήσεων για τους εργαζόμενους που πληρώσει ακριβά το μάρμαρο της κρίσης. Και εθνικό μέτωπο για την διεκδίκηση και από την πλευρά των δανειστών, τώρα χωρίς αναβολές και ζαβολιές, ουσιαστικής ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους, όπως την έχουν υποσχεθεί με τον οδικό χάρτη που ήδη έχει συμφωνηθεί, και χαμηλά ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Μια Ελλάδα που αναπτύσσεται με δικαιοσύνη και ενισχύει τη δημοκρατία μπορεί να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας για την αλλαγή της Ευρώπης. Την ώρα που η σημερινή Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού και της γερμανοκρατίας έχει αποτύχει, την ώρα που η άκρα δεξιά προβάλλει απειλητικά ως ατζέντα την διάλυση της Ευρώπης και την επιστροφή στους εθνικισμούς του Μεσοπολέμου, είναι καθήκον ιστορικό των αριστερών και προοδευτικών δυνάμων να προβάλλουν το δικό του σχέδιο για μια προοδευτική αλλαγή της Ευρώπης, για μια Ευρώπη με ανάπτυξη, κοινωνική, δημοκρατική. Έναν δρόμο που ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε με όλες τις δυσκολίες και αδυναμίες εδώ και 1,5 χρόνο και περιμένουμε μετά από μια προοδευτική κυβέρνηση στην Πορτογαλία να έρθει και μια μεγάλη νίκη των Podemos, των Unidos Podemos σήμερα στην Ισπανία, έτσι ώστε να αρχίσει να φυσά ένας αέρας προοδευτικής αλλαγής από τον Ευρωπαϊκό Νότο, ικανός να αντιρροπήσει την άνοδο της άκρας δεξιάς και να πιέσει για θετικές αλλαγές ριζικές την ίδια την Ενωμένη Ευρώπη.